Φαινόμενα εκφοβισμού και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον των ξενοδοχοϋπαλλήλων βαδίζουν χέρι-χέρι με την εντατικοποίηση της εργασίας, τις περικοπές ακόμη και απολύσεις που καταγράφονται όλο ένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα. Ο εργασιακός εκφοβισμός και τα προβλήματα των εξαρτήσεων στον κλάδο του τουρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Καθεστώς αυτό του εργασιακού στρες που λέμε και το burnout, αλλά και το mobbing, ευνοούν τις εξαρτήσεις, γιατί είναι ένας τρόπος διαφυγής των ανθρώπων από τα προβλήματα. Επομένως, έχουμε αύξηση. Αυτό το πρόβλημα του εργασιακού εκφοβισμού εντείνεται στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στο ξενοδοχείο λόγω της συντατικοποίησης στους χώρους εργασίας. Το εργασιακό στρες σε συνδυασμό με τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται γύρω μας, εν μέσω και πολέμου, μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα εξάρτησης, προειδοποιούν οι ειδικοί. Δημιουργεί έντονο στρες σε όλους μας και μια αίσθηση ματαιότητας και απεσιοδοξίας και επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία μας. Νομικοί από το Δίκτυο Στελεχών του Ινστιτούτου αλλά και το ΚΕΘΕ Αριάδνης αναφέρθηκαν στις μορφές συστηματικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και τις προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου για το πώς μπορεί να προστατευτεί κάθε εργαζόμενος. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, τα οποία τους δημιουργούν έντονη πίεση και ως αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εξωθούνται, να παραιτηθούν από την εργασία τους και ουσιαστικά να χάσουν τη μόνη πηγή βιοπορισμού που έχουν, την εργασία τους. Δίνει μια πρώτη ευκαιρία έτσι ώστε το κομμάτι του εκφοβισμού να τύχει ιδιαίτερης και ειδικής αντιμετώπισης, καθώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα πολυπαραγωγικό και ξεφεύγει από τις απλές εκδηλώσεις βίας και παρενόχλησης που θα μπορούσε απλά να δει κανείς αποσπασματικά. Οι εργαζόμενοι που καταφεύγουν στο Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ προκειμένου να ζητήσουν στήριξη και καθοδήγηση ώστε να αντιμετωπίσουν ανάλογες καταστάσεις διαρκώς πληθαίνουν. Ισχύει δηλαδή τους εργαζόμενους, αρκεί βέβαια οι ίδιοι να είτε ατομικά είτε μέσω των σωματείων τους που τους ενισχύουμε προς αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουν να καταγγείλουν τα περιστατικά αυτά. Να μπορέσουν να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτού του τύπου τις πιέσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές.